ανήχεις, η οποία προέρχεται κυρίως από το γεγονός στην προεκλογική περίοδο. Η κύρια προεκλογική αιχμή της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της δραχμής. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εντός του ευρώ. Απαλλαγή από το μνημόνιο, αλλά εντός του ευρώ. Αυτή είναι η βασική οικονομική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο της οικονομίας από το τέλμα. Του ΣΥΡΙΖΑ ή η δική σας το ΣΥΡΙΖΑ? Του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση αυτή, εφόσον εμπεριέχει την έξοδο από το μνημόνιο, δηλαδή τη σκληρή διαπραγμάτευση με την Ευρώπη, σημαίνει ότι εν δυνάμει, και αυτό ήταν μία από τις αδυναμίες σε εισαγωγικά της προσέγγισής μας, μπορεί να απειληθεί η χώρα ότι θα φύγει από το ευρώ. Αυτό θα το κάνουν οι εταίροι και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διατυπώσει ευθέως τη θέση ότι εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε τη διάλυση της κοινωνίας έναντι του νομίσματος. Αυτό ήταν όμως το σχήμα πάνω στο οποίο αφορά τη διαδικασία και όχι το στρατηγικό προσανατολισμό του ευρώ. Και πάντως αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένα λεπτό. Αυτό το πάση θυσία στο ευρώ δεν μένουμε, εξακολουθεί να ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ από την. Επαναλαμβάνω. Η αφορά την αμφισβήτηση, τι θα συμβεί αν οι εταίροι σου πούνε, εμείς ισχυριζόμαστε τότε ότι δεν πρόκειται να σου πούνε οι εταίροι, γιατί το ντόμινο θα προκαλέσει μεγαλύτερη κρίση στην Ευρώπη, άρα δεν έχουν το διαπραγματευτικό χαρτί Ευρωπαίοι. Αυτά που έχετε δει να συμβαίνουν, ή όχι? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει η παραμικρή ψευδαίσθηση ότι το νόμισμα δεν αποτελεί από μόνο του λύση σε κανένα θέμα. Ναι. Θα προσέθετα ούτε καν στο μνημόνιο, διότι υπάρχουν χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι στο ευρώ, αλλά έχουν μνημόνια. Η Ρουμανία, η Ουγγαρία και πολλές άλλες. Άρα δεν είναι το θέμα. Δεν είναι. Γιατί βλέπω έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι το θέμα λοιπόν κανένας αυτοματισμός τέτοιου τύπου. Το κύριο. Δηλαδή λέτε, για να καταλάβουμε κύριε Σταθάκη, λέτε ότι έξοδος από το ευρώ δεν σημαίνει και έξοδος από το μνημόνιο? Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί να σημαίνει έξοδος από το παρόν μνημόνιο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν επανέρχεται το μνημόνιο, μπορεί να επανέλθει σε μια χώρα που δεν είναι στο ευρώ. Και χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Ρουμανίας. Αν για κάποιο λόγο έχει αδυναμία να βρει συνάλλαγμα μια οικονομία εκτός ευρώ, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγαρία το έκανε δύο φορές. Πήγε, ξαναβγήκε, ξαναμπήκε και ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το θέμα. Όχι, είναι το θέμα. Όχι. Έχει σημασία. Αν μου επιτρέπετε, είναι και λέω αυτό το θέμα, διότι εδώ μιλάμε τόσο καιρό για μνημονιακές και αντιμνημονιακές δυνάμεις. Και εδώ εσείς που είστε κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ένας άνθρωπος που τον αποδέχονται και οι αντίπαλοι στο θέμα της οικονομικής του σκέψης, λέτε ότι μνημόνιο μπορεί να υπάρχει ακόμα και με έξοδο από το ευρώ. Άρα για ποιες αντιμνημονιακές δυνάμεις μιλάμε όταν έχουμε μνημόνιο εντός ευρώ, μνημόνιο και εκτός ευρώ? Μου φαίνεται σαν το μνημόνιο να είναι η σταθερά της υπόθεσης. Όχι, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω λάθος. Και χώρες εντός ευρώ. Ναι. Και χώρες εκτός ευρώ και εντός ευρωζώνης χωρίς μνημόνιο. Τώρα αυτό θα μπορούσε, κύριε Σταθάκη, να εφαρμοστεί. Εκτός ευρώ και εκτός μνημονίου είναι. Κύριε Σταθάκη, αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Κύπρο, που είναι το ήταν θέμα των ημερών. Ακριβώς. Αυτό ήταν το θέμα, νομίζω, και στην Κύπρο. Δηλαδή, στην Κύπρο, που είναι το μείζον θέμα για να γίνει σαφές. Στην Κύπρο, η Ευρώπη επέλεξε να χειριστεί το θέμα της τραπεζικής κρίσης πέρα από τη δημοσιονομική προσαρμογή και το μνημόνιο που είχε αρχικά συμφωνήσει η κυβέρνηση και δημιούργησε μια ακραία πολιτική επιλέγοντας να κάνει κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο. Ναι. Με απόφαση του Eurogroup να χρεοκοπήσει τράπεζα. Αυτή η απόφαση εισάγει, και γι' αυτό λέω ότι το μνημόνιο είναι μία πλευρά, το άλλο είναι αυτό που ξεκίνησε στην Κύπρο, εισάγει πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία διαδικασία που πέρα από το μνημόνιο και τις δημοσιονομικές προσαρμογές που επιβάλλει στις χώρες, μας περνάει σε μία τρίτη φάση της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπου μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τραπεζική ή δημοσιονομική κρίση πλέον, προσφεύγοντας σε νέα εργαλεία που είναι η κατάσχεση των καταθέσεων. Δύο λεπτά. Μια τράπεζα η οποία δίνει δωρεάν δάνεια, για παράδειγμα, αυτό που φάνηκε ότι έχει κάνει λαϊκή και θα αποκαλυφθούν τώρα από ό,τι φαίνεται σημεία και τέρατα στην Κύπρο. Κατά τη γνώμη σας, δεν πρέπει να έχει συνέπειες και πρέπει να καλούνται να αντισώσουν με οδήποτε τρόπο οι φορολογούμενοι πολίτες οποιασδήποτε χώρα, οι οποίοι θα πληρώσουν το τίμημα? Δεν υπάρχουν καλές και κακές τράπεζες. Εγώ πάντα είμαι λίγο επιφυλακτικός στις άγιες τράπεζες και τις κακές τράπεζες. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν άγιες και αυτά. Θεωρώ ότι μια τράπεζα που εδώ αποδεδειγμένα φαίνεται
ότι έγινε πάρτι εκεί πέρα. Μάλιστα. Μπορώ να σας... Έγινε πάρτι εκεί πέρα. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω λοιπόν το σύνολο των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών που αποδεδειγμένα έκαναν πάρτι, ναι, για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών με προεξέχουσες τις γερμανικές που είχαν ρεκόρ τοξικών σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό σύστημα. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν λίγα τοξικά, για παράδειγμα. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για χορήγηση δωρεάν δανείων, κύριε Σταθάκη. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει καμία η ενοχοποίηση μίας ή δύο τραπεζών στο σημερινό ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Δεν έχει σχέση με το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η αλλαγή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πέρα από τα μνημόνια επιχειρεί πλέον να διαχειριστεί την οικονομική κρίση με ακραίο τρόπο, το οποίο δημιουργεί αστάθεια στην Ευρωζώνη σε τρομερό βαθμό. Τώρα, κύριε Βορύδη, πάνω σε αυτά που λέει ο κύριος Σταθάκης, ουσιαστικά είναι σαν να έχει χρησιμοποιηθεί και η Κύπρος σαν ένα πειραματόζωο. Και χθες είδαμε, πέραν από τις αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις που υπάρχουν τώρα στην Ευρώπη και ξέσπασαν με